ήταν θριαμβευτική, όχι από την Κυριακή βέβαια, από την 1η Σεπτέμβρη, από την Κυριακή ορκιζόμαστε, όπου με την ευκαιρία να καλέσουμε όλους τους δημότες, η ορκοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου, των Κοινωνικών Συμβουλίων, θα γίνει την Κυριακή, όπως είπατε, 25 Αυγούστου, στην έψοδο του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου. Κάναμε αυτή την αλλαγή φέτος, λόγω του αυξημένου αριθμού ορκοδοσία συμβούλων, που είναι 74, και της ενότητας του χώρου στο Δημαρχείο. Είναι αίθουσα μικρή, δεν χωράει και οι δημότες και από προηγούμενες ορκομοσίες κοιτούσαν τα παράθυρα του τόπου. Δεν θα είναι κακιστή όλοι. Θα γίνει μια σωστή διαδικασία γιατί νομίζω, όχι νομίζω, είναι η κορυφαία εκδήλωση που μπορεί να γίνει σε ένα δήμο. Η ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, η σύνθεσή του δεν είναι επιστημική. Όχι. Νόμος εγκυστερείς πλέον αυτό το δικαίωμα. Ο νόμος κάνει τα δικά του παιχνίδια, δεν δίνει εύκολα πλειοψηφίες, στους περισσότερους δήμους δεν υπάρχει. Εμείς λοιπόν σε φροντίσαμε ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία, έχουμε συνεργασία με την παράταση του κ. Λάμπρου και με τον κ. Τόκα, που είναι άλλοι 8 συνεδροί και 11 ειδικοί μας, 18 δηλαδή, 19 γινόμαστε. Το φροντίσαμε ήδη μετά την πρώτη Κυριακή, βλέποντας το αποτέλεσμα. Στήσουμε πλέον και ομάδα μας, είναι ήδη έτοιμη, θα έχουν μοιραστεί η βασική ρόλη. Αφού στήσουμε την ομάδα μας, θα πάρουμε τον δρόμο της δημιουργίας. Κάτι ακόμη. Εσείς βασικά είσαστε τρεις περιοχές. Η περιοχή της Ερμιόνης, η περιοχή του Κρανιδίου και τα Μεσόγεια, τα χωριά, τα υπόλοιπα. Η Ορεινή που λέμε. Η Ορεινή. Ερμιονίδα. Τους κοιτάμε όλους με το ίδιο βλέμμα. Ναι, είναι τρία διαφορετικά. Με δύο θα έλεγα, η παραλία ας πούμε και τα πρέπει να τους κοιτάξουμε όλους γιατί η Ορεινή είναι πάρα πολύ εγκαταλελειμμένη, η υπόλοιπη είναι απλά εγκαταλελειμμένη η υπόλοιπη περιοχή. Δεν θα πρέπει όλους να τους δούμε με το ίδιο μάτι, με την ίδια φροντίδα γιατί θα έχει συνεπάντου το ίδιο. Εμείς ήδη έχουμε μιλήσει και με εταιρείες, για προγράμματα καινούργια που μπορούν να τα πούν διάφορα έργα. Ήδη έχουμε μιλήσει με εταιρείες οι οποίες θα κάνουν και έλεγχο στα προγραμματά κατάσταση μέχρι τώρα, γιατί εμείς θα παραλάβουμε με καθαρή αφετηρία. Εμείς θα παραλάβουμε με επιτροπές, θα τις κάνουμε εμείς, γιατί δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από το πλευρά του Δημοτικού Αρχή, σωστής παράδοσης παραλαβής, πέρα από τις υπηρεσίες, θέλουμε να παραλάβουμε τα πάντα ξεκάθαρα. Εμείς ανακοινώσουμε στους δημότες καθαρά το σημείο από το οποίο ξεκινάμε. Την κατάσταση στην οποία παραλαμβάνουμε το Δήμο. Δεν θα επιδιώκουμε άλλο διαδίκτυο, αλλά να ξέρουμε ότι ξεκινήσαμε από αυτή την αφετηρία τη συγκεκριμένη. Και όπου φτάσουμε, δεν θα είναι στο σύνολο. Δήμαρχε, ευχαριστώ την καλή αρχή.